η μέρα και η στιγμή που όλοι εμείς μάθαμε ότι ο Ζακ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε, νομίζω ότι τη θυμόμαστε όλοι. Χτυπάει το ξεμέρωμα το τηλέφωνο και μας λέει αυτό το πράγμα. Που δεν το πιστέψαμε. Μάλιστα, λέγαμε μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να. Υπερίσχυε το συνέστημα της έκπληξης. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αυτό το παιδί μου. Πάγωσα. Δεν το πίστευα. Ποτέ δεν μπορέσαμε να δούμε το παιδί. Δεν μπόρεσα να το αγκαλιάσω. Η πρώτη πληροφορία που ήρθε ήταν ότι μπήκε να ληστέψει και έπεσε μια τζαμαρία και τον έκοψε. Είναι ό,τι πιο τραγικό να βλέπεις το θάνατο του παιδιού σου στην τηλεόραση. Το πρώτο καιρό στο έβλεπα εφιάλτες και πεταγόμουν στον ύπνο με φωνές. Δεν ξέρω πώς αντιδράς όταν βλέπεις να δολοφονούν τον καλύτερό σου φίλο. Οι κατηγορούμενοι για αυτό το οποίο παραπέμπονται είναι το αδίκημα της θανατηφόρου βλάβης. Η δική μας επιδίωξη είναι η μεταβολή αυτή σε ανθρωποκτονία διαφορετικά σε θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη. Έπρεπε να φύγει μετά από μας, όχι πριν από μας.